Λίγο μετά τη 1 το μεσημέρι, μεταφέρθηκαν στην αίθουσα λιμενεργατών Ηρακλείου οι 117 μετανάστες, οι οποίοι εντοπίστηκαν στους καλούς λιμένες νότια του νομού Ηρακλείου. Οι μετανάστες επέβαιναν σε σκάφος μήκους 12 μέτρων, ενώ στη συνέχεια βγήκαν σε στεριά. Ακολούθησε έρευνα εντοπισμού των μεταναστών από τις λιμενικές αρχές και στη συνέχεια επιχείρηση μεταφοράς τους στο Ηράκλειο. Συναγερμός, ο οποίος επαναλαμβάνεται σχεδόν κάθε μήνα τον τελευταίο καιρό και πιστεύω ότι έτσι θα συνεχίσει κιόλας. Εμείς το λιμεναρχείο οπωσδήποτε κάνει πολύ καλά τη δουλειά του. Σύμφωνα με πληροφορίες, οι μετανάστες είναι από το Πακιστάν, Μπαγκλαντές, Αίγυπτο και από Συρία, ενώ ανάμεσά τους βρίσκονται δύο γυναίκες και 28 ανήλικοι. 117 μετανάστες, οι οποίοι όπως με ενημέρωσαν από το Λιμεναρχείο εντοπίστηκαν στους καλούλιμένες. Από τους 117, 30 είναι ανήλικα παιδιά, 2 είναι γυναίκες και οι υπόλοιποι είναι άντρες. Τα παιδιά μάλλον είναι Αιγύπτιοι από ό,τι μας είπαν. Ο Ερυθρός Σταυρός έχει ήδη ενημερωθεί από το πρωί από το λιμενεργείο ότι πρόκειται να υπάρξουν μετανάστες από τους καλούς λιμένες. Και είμαστε εμείς εδώ από το πρωί για να βοηθήσουμε όπως μπορούμε, όπως κάθε άλλη φορά κάνουμε. Σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, όλοι είναι καλά στην υγεία τους. Εθελοντές αμαρίτες τους παρήχαν τις πρώτες βοήθειες, ενώ τους προσφέρθηκαν νερό και φαγητό. Τώρα περιμένουμε να εξεταστούν και από τους υγειονομικούς μας. Είναι καλά στην υγεία τους. Δεν ξέρουμε μέχρι στιγμής κάτι περισσότερο. Όπως βλέπετε και εσείς, η αίθουσα μέσα έχουν στρωθεί τα στρώματα, οι κουβέρτες τους. Έχουμε παραγγείλει φαγητά. Είναι καλά, ναι. Είναι καλά στην υγεία τους. Δεν υπάρχει πρόβλημα. Αλλά όπως και να είναι, με αυτόν τον καιρό θα είναι εξασθενισμένοι οι άνθρωποι. Στην αίθουσα λιμενεργατών, η διαδικασία ταυτοποίησης των μεταναστών βρίσκεται σε εξέλιξη, όπως και η έρευνα για τον εντοπισμό των διακινητών. Τους τελευταίους μήνες, αρκετά πάντως είναι τα καραβάνια προσφύγων, τα οποία ξεκινούν από το Τομπρούκ της Λιβύης με προορισμό την Ιταλία. Στο προσκήνιο επανέρχεται το ζήτημα της φιλοξενίας μεταναστών σε ανθρώπινες συνθήκες. Τις επόμενες ημέρες, ο πρόεδρος του Οργανισμού Λιμένος Ηρακλείου αναμένεται να αποστείλει επιστολή τόσο στην περιφέρεια Κρήτης όσο και στον Δήμο, προκειμένου να αναζητηθεί νέος χώρος για τη φιλοξενία τους. Όπως και εσείς βλέπετε τώρα, υπάρχει μια αίθουσα η οποία χωράει 40 άτομα, για να πούμε ότι θα μείνουν εκεί κάπως σε ανθρώπινες συνθήκες, και έρχονται τώρα 120 άτομα να στιβακτούν σε αυτή την αίθουσα. Δηλαδή, πιστεύω ότι πρέπει οι αρμόδιοι φορείς, ο Δήμος, η Περιφέρεια και δεν ξέρω ποιος άλλος φορέας στο Ηράκλειο, πρέπει να το λάβουν σοβαρά υπόψη τους, να κάτσουν να συζητήσουν για να βρεθεί ένα μόνιμο μέρος, να το διαμορφώσουν ούτως ώστε να έχει και τις υποδομές. Η πολιτική προστασία του Δήμου Φεστού συγχαίρει και την άριστη συνεργασία στελέχη του Κεντρικού Λιμεναρχείου Ηρακλείου, τον Λιμενικό Σταθμό Καλών Λιμένων, το Αστυνομικό Τμήμα Φεστού και το ΤΑΕ Μεσαράς, καθώς και τα ΚΤΕΛ για τη μεταφορά των μεταναστών, ενώ πολύ σημαντική κρίνεται η προσφορά των εθελοντών Σαμαριτών παραρτήματος μυρών. Πιστεύω από ό,τι με ενημέρωσε ο κ. Λιμενάρχης ότι αύριο το βράδυ θα είναι έτοιμοι, θα έχουν τελειώσει όλες οι διαδικασίες για να φύγουν. Εάν έχει χώρο στην Μπαλακάσα, εκεί θα πάνε στην Μπαλακάσα. Ναι.